Θα καλησπερίσουμε τη Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, την κυρία Μαρία Στουμπούδη. Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα κυρία Βακεφτιανάκη, χαίρομαι που σας ακούω. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Να μας πείτε για έναν πολύ ενδιαφέροντα σχεδιασμό που έχετε κάνει από ένα δίκτυο σταθμών παρακολούθησης υδάτων. Την περασμένη Δευτέρα είχαμε εδώ τον πρόεδρο του ΕΛΚΕΘΕ, τον κύριο Αντώνη Μαγουλά, ναι, ο οποίος μεταξύ άλλων πολλών θεμάτων μας ανέφερε και αυτό το, λίγο το θίξαμε βέβαια, αυτό το θέμα με το δίκτυο των σταθμών και πώς αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολλές περιοχές στο να γλιτώσουν τα χειρότερα σε περίπτωση βέβαια κάποιων έντονων φαινομένων. Αλλά θέλαμε να μας το πείτε καλύτερα αυτό. Σωστά. Να πω πρώτα έτσι γενικότερα ότι στο Ινστιτούτο μας και στο ΕΛΚΕΘΕ αναπτύσσουμε αυτό το δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης νερών σε ποτάμια και λίμνες όλης της Ελλάδας σε ένα βάθος 25 ετίας, μπορώ να πω. Έχουμε φτάσει περίπου τους 90 σταθμούς και μπορεί να βοηθήσει έτσι για να το πω συνοπτικά, ειδικά σε μεγάλες λεκάνες που έχουμε και περισσότερους σταθμούς, τρεις τουλάχιστον μεγάλες λεκάνες στη χώρα μας, όπως τον Ποινίο που έγινε η κακοκαιρία Ντάνιελ και προκάλεσε μια τρομερή πλημμύρα. Εκεί είδαμε και μπορούσαμε να μετρήσουμε και η πολιτική προστασία, το Υπουργείο να δει τα δεδομένα, το πόσο γρήγορα ανέβαιναν τα νερά στους σταθμούς που ήταν στην άντι της λεκάνης απορροής του Ποινίου και υπολογίσαμε ότι το νερό από τα Τρίκαλα για να φτάσει στη Λάριστα έκανε περίπου 40 ώρες και για να φτάσει στα Τέμπη έκανε περίπου 70 ώρες. Καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι πάρα πολλές ώρες για να δράσει η πολιτική προστασία και να σωθούν ανθρώπινες ζωές, πράγμα που έγινε στη Θεσσαλία. Ουσιαστικά εκδόθηκαν ειδοποιήσεις του 112 βασισμένοι στα μετεωρολογικά φαινόμενα και κοιτάζοντας και την άνοδο της στάθμης στους δικούς μας σταθμούς και ακόμα και ένα μέρος του ζωικού κεφαλαίου. Βέβαια, αν θέλετε να πάμε στην Κρήτη... Ναι. Εδώ έχουμε τέτοιους σταθμούς εδώ. Κοιτάξτε, έχουμε βάλει σχετικά πρόσφατα 5 σταθμούς στην Κρήτη, οι οποίοι είναι δικοί μας, ιδιοκτησίας μας ας το πω, δεν έχουν πληρωθεί από κάπου, αλλά χθες κάναμε μια πολύ μεγάλη και πολύ πετυχημένη συνάντηση με τηλεδιάσκεψη, όπου ο Αντιπεριφερειάρχης που είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με την περιφέρεια, τους τοπικούς φορείς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε διάφορα θέματα, οργάνωσε μια καταπληκτική τηλεδιάσκεψη. Συμμετείχαν πολύ περισσότερα από 100 άτομα που ήταν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας, ο αρχηγός της πυροσβεστικής, αρχηγός του λιμενικού σώματος, πάρα πολλοί κόσμος, κάποιοι συνάδελφοι από τα πανεπιστήμια και από το ΙΤΕ και πολλοί άλλοι. Έχει βγει και ένα σχετικό δελτίο τύπου από την περιφέρεια. Ο κύριος Ματαλιωτάκης είναι ο αντιπεριφερειάρχης αυτός, τον ξέρετε εσείς σίγουρα. Οργάνωσε αυτή την εκδήλωση όπου δείξαμε το σύστημα και τι μπορεί να προσφέρει και κάναμε μια εξαιρετικά παραγωγική συζήτηση στη συνέχεια με τους εκπροσώπους από όλους τους φορείς που μας ρώτησαν, τοποθετήθηκαν, μας είπαν ιδέες και για παράδειγμα θα σας πω ότι ήδη αρχίσαμε να δουλεύουμε με την περιφέρεια της Κρήτης γιατί η Αντιπεριφέρεια Κλιματικής Αλλαγής με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Αναστασάκη σχεδιάζει ήδη ένα παρατηρητήριο για την κλιματική αλλαγή όπου εκεί πειραματικά θα εγκαταστήσουμε σταθμούς ως ΕΛΚΕΘΕ γιατί σε αυτό το παρατηρητήριο θα συμμετέχουν όλοι οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς της Κρήτης, θα ηγείται το ΕΛΜΕΠΑ. Εμείς θα συνεισφέρουμε ως ΕΛΚΕΘΕ σε διάφορες δράσεις
αλλά μία από αυτές που προέκυψε μετά τη χθεσινή συνάντηση είναι η τοποθέτηση σταθμών, πέραν των 5 που είναι δικοί μας και βρίσκονται σε Κερίτη, Γιώφυρο, Μύρτο και 2 στη Σιτία. Θα προτεραιοποιήσουμε λεκάνες που πρέπει να έχουν τέτοιους σταθμούς και θα τοποθετήσουμε περίπου 10 με 12 σταθμούς, ώστε να αρχίσουμε πιλωτικά να βλέπουμε πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Επιπλέον 10 με 12 σταθμούς, ναι, έτσι. Ναι, επιπλέον. Να πω βέβαια ότι στην Κρήτη οι λεκάνες απορροής είναι πολύ μικρότερες από ένα ποταμό σαν τον Ποινιό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει κανείς ούτε τις 40 ούτε τις 70 ώρες για να προειδοποιήσει, να μετακινήσει ανθρώπους, ζώα κτλ. Στις μικρές λεκάνες ο χρόνος απόκρισης θα είναι η μία ώρα, ίσως και η μισή ώρα. Πολύ μικρότερο. Οπότε θα είναι πολύ πολύ μικρότερος, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά... εννοείται, επειδή είναι μικρό, μικρά τα μεγέθη, ναι. Συντομεύει ο χρόνος, για να το καταλάβουμε λίγο. Ναι. Εφόσον υπάρξει, ας πούμε, ένα πλημμυρικό φαινόμενο, είναι πιο σύντομος και οι αποστάσεις βέβαια είναι πιο σύντομες. Ναι, ναι, είναι θέμα αποστάσεων. Γιατί, ας πούμε, οι παραπόταμοι του Ποινιού που τροφοδοτούν το κυρίως ποτάμι που φτάνει στη Λάρισα, είναι σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Όταν λοιπόν έχουμε σταθμούς ψηλά στα βουνά, εκεί βλέπουμε ότι αρχίζει να ανεβαίνει η στάθμη και μπορούμε να υπολογίσουμε ότι σε κάποιες ώρες αυτά τα νερά θα κατέβουν προς τα χαμηλότερα, γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Αλλά σε ένα ρέμα, ας πούμε, όπως στην Αγία Πελαγία, εκεί αυτά τα φαινόμενα τα λέμε flash floods, δηλαδή ότι γίνονται ρηπή οφθαλμού, πάρα πολύ γρήγορες πλημμύρες. Άρα πρέπει να βρούμε περιοχές που να μπορούμε να βάλουμε ψηλά στην κάθε μικρή λεκάνη σταθμούς και προς τα κατάντη, ώστε να μπορούμε να μετράμε, αλλά ο χρόνος απόκρισης θα είναι πολύ μικρότερος. Να μπορέσετε όμως, δηλαδή, να πιάσετε, ας πούμε, αν είναι κάτι να συμβεί στην Αγία Πελαγία που είπατε ως παράδειγμα, να μπορέσουν τέλος πάντων οι εμπλεκόμενοι φορείς έστω να πάρουν κάποια μέτρα, έτσι να μην έχουμε... Ναι. Σας ακούμε. Ναι, να μπορέσουν να πάρουν μια ειδοποίηση. Αυτό θα είναι η προσπάθειά μας και μάλιστα θα τη στηρίξουμε και ερευνητικά, γιατί ουσιαστικά οι σταθμοί δίνουν σήμα σε εμάς τώρα, οι σταθμοί που έχουμε κάθε μισή ώρα. Ερευνητικά θα δούμε και πόση συνεργασία και με το Πολυτεχνείο και με το ΙΤΕ θα μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το χρόνο που να δίνουν πολύ πιο συχνά το σήμα τους, ώστε ακόμα και ένα τέταρτο να έχουμε να εκδοθεί ειδοποίηση. Νομίζω και αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια. Αυτό βέβαια τώρα που λέτε, κυρία Στουμπούδη, προϋποθέτει είναι ένας κρίκος, πολύ σημαντικός φυσικά, σε μια αλυσίδα. Δηλαδή, γιατί τώρα, άντε να πείτε εσείς, έτσι με τα δεδομένα που ξέρουμε τώρα εμείς εδώ, άντε λέτε εσείς, έρχεται νερό, έτσι, κατεβαίνει μεγάλη ποσότητα νερού προς μια περιοχή. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχουν εκείνες οι κατάλληλες υποδομές ή τα αντανακλαστικά, αν θέλετε, μιλώντας τώρα σε τοπικό επίπεδο. Καλά, τα είδαμε και στη Θεσσαλία, τα είδαμε και στη Ρόδο τις προάλλες, τα είδαμε και στη Λίμνο, παντού τα έχουμε δει, η αλήθεια είναι, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα αντανακλαστικά ή τα έργα, αν θέλετε, τα συνοδά έργα που θα υλοποιήσουν με κάποιο τρόπο, θα κρατήσουν αυτό που εσείς θα τους έχετε δώσει. Ναι, κοιτάξτε, γι' αυτό προσπαθούμε καταρχήν να συντηρούμε αυτούς τους σταθμούς να υπάρχουν, ερευνητικά να τους προωθούμε ώστε να μπορούν να δίνουν και πιο λεπτομερείς πληροφορίες, αλλά αν καταλαβαίνω το σχόλιο σας καλά... Ναι, όχι, εσείς δεν εμπλέκετε στο κομμάτι που λέω εγώ. Είναι και με ποιο μηχανισμό θα ειδοποιηθεί ο κόσμος. Να σας πω την αλήθεια, αυτό συζητήθηκε χθες. Και είπαμε ότι καταρχήν εμείς
για όποιο σταθμό μπαίνει στην πλατφόρμα μας, η οποία είναι ανοιχτή και στο κοινό, για να δει οποιοδήποτε σταθμό υπάρχει σε οποιοδήποτε ποτάμι, εκεί παίρνουν ειδοποιήσεις καταρχήν οι υπεύθυνοι από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ορίσει δηλαδή κάποια όρια επιφυλακής που μόλις ξεπεραστούν, ο υπεύθυνος, ο διευθυντής στο Τμήμα Φυσικών Καταστροφών, παίρνει ειδοποίηση με email. Οπότε μπορεί να αντιδράσει και το ίδιο το Υπουργείο καταρχήν, που εκδίδει τις ειδοποιήσεις του 112. Είπαμε λοιπόν ότι σε τοπικό επίπεδο ας το βάλουμε να λειτουργήσει πιλωτικά και θα δούμε μετά ποιος θα αναλάβει ή μπορεί να έχει την αρμοδιότητα. Ας πούμε, ο αρχηγός της πυροσβεστικής είπε ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής. Ποιο πράγμα το να... μίλησε, να εκδίδει ειδοποιήσεις. 112, ας πούμε, ένα τέτοιο... Ναι, κάπως ένα τοπικό 112. Είπαμε αυτό να το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Ας έρθουν τα χρήματα που περιμένει η Αντιπεριφέρεια Κλιματικής Αλλαγής με το καλό, να τοποθετήσουμε πιλωτικά τους σταθμούς. Επίσης, η Διεύθυνση Υδάτων από την Αποκεντρωμένη μας ενημέρωσε η Διευθύντρια, η κυρία Μαρτίνου, ότι και αυτοί θα πάρουν σταθμούς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα συνοηθούν μαζί μας ώστε και αυτοί οι σταθμοί να τοποθετηθούν εκεί που πρέπει και να φαίνονται στην πλατφόρμα μας, τα δεδομένα να είναι ανοιχτά. Έγινε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό και τους διαβεβαιώσαμε ότι τα δικά μας δεδομένα είναι όλα ανοιχτά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δηλαδή από τοπικούς φορείς, από επιστήμονες, από τον οποιονδήποτε. Και είπαμε να αρχίσουμε βήμα-βήμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αρχή να γίνει και να δουλέψουμε στο επίπεδο αυτό και σε όλη την Κρήτη. Αυτό που λέτε τώρα φυσικά είναι πολύ... έχουμε μια παρατεταμένη ανομβρία, έλλειψη βροχών, αλλά βλέπουμε όμως ότι σε πάρα πολλές περιοχές όταν αρχίζει να βρέχει είναι και καταρακτώδες, δηλαδή ενώ περνάμε από τη μία φάση η αμέσως επόμενη είναι τόσο βίαιη και σε πολύ, με πολύ δύναμη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που θα πρέπει λίγο οι εμπλεκόμενοι πια να το δούνε, επειδή υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα και στη Μάνδρα που είχαμε λίγο πιο όχι και τόσο παλιά. Ναι. Καταρχήν θα γίνει το σχέδιο διαχείρισης υδάτων της Κρήτης, είναι το επόμενο μετά το σχέδιο διαχείρισης υδάτων της Θεσσαλίας και ουσιαστικά έχουν γίνει πολλές επαφές ήδη και σε επίπεδο περιφέρειας από την ίδια εταιρεία, την HVA, που έχει κάνει το διαχειριστικό της Θεσσαλίας. Εμείς είμαστε σε επικοινωνία με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, είναι Έλληνας της εταιρείας, και ενδεχόμενα να ζητήσουν και κάποια συνδρομή από μας στο χτίσιμο, ας πούμε, αυτών των διαχειριστικών σχεδίων. Η περιφέρεια χρηματοδοτεί, η περιφέρεια το χρηματοδοτεί αυτό, το σχέδιο. Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω. Ναι, θα γίνουν σχέδια σε όλες τις περιφέρειες πάντως ούτως ή άλλως, της Ελλάδας. Να είναι και μια υποχρέωση που έχουμε και ως προς τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπότε θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα. Οπότε εκεί θα υπάρξουν και τα μέτρα, τα έργα, τα περιγραφούν που χρειάζεται να γίνουν. Φυσικά και υπάρχει από τη μια άλλη ψιδρία και από την άλλη έντονα φαινόμενα. Και δυστυχώς από ό,τι δείχνουν και με τα μετεωρολογικά μοντέλα στη Μεσόγειο, αυτό δεν είναι κάτι που πρόκειται να ομαλοποιηθεί. Έτσι θα συνεχίζει, ενδεχόμενα και να χειροτερέψει σε μεταγενέστερες εκατονταετίες, ανάλογα και πώς θα φερθούμε εμείς στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα. Οπότε πρέπει και να λάβουμε και τα μέτρα μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, δηλαδή ακόμη σε χώρες όπως το Βέλγιο μπορεί να φαίνεται λίγο απίθανο. Έχει περιοχές που θεωρούνται ότι έχουν λειψιδρία. Όταν όμως ρίχνει πολύ βροχή, εμπλουτίζουν με συγκεκριμένα καινούργια συστήματα τεχνολογικά τους υδροφορείς τους.
Θα πρέπει κάποια τέτοια μέτρα να αρχίζουμε και εμείς να τα εφαρμόζουμε, έστω και πιλωτικά. Ναι. Υπάρχουν τρόποι. Ναι. Και η διαχείριση νερού να γίνεται πιο ορθολογικά συνολικά. Άλλο, αυτό τώρα πρέπει να περάσει ακόμα και μέσα από το σπίτι και τα σχολεία. Δηλαδή αυτή είναι μια άλλη εκστρατεία τώρα, κυρία Στουμπούδη, που επειδή θα πάρει χρόνο έπρεπε ήδη να είχε αρχίσει. Εντάξει, ας κάνουμε που λένε το σταυρό μας, δηλαδή να προχωρήσουν κάποια πράγματα έστω και πιλωτικά, για να, όχι τίποτα άλλο, αλλά είναι κρίμα να κινδυνεύουν και άνθρωποι, να κινδυνεύουν ζώα, περιουσίες, όλα, δεν το συζητάμε αυτό. Το κόστος μετά, είναι καλύτερο να δοθούν χρήματα τώρα για να φτιαχτούν υποδομές σε αυτό το πλαίσιο που λέτε, γιατί μας κοστίζουν πολύ περισσότερα οι ζημιές, να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε τις ζημιές που έχουν δημιουργηθεί. Πολύ σωστά μιλάτε και εντάξει, η αξία της ανθρώπινης ζωής δεν κοστολογείται, αλλά εγώ θα έλεγα ακόμα και του ζωικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής, είναι το μέσο διαβίωσης που προσφορίζονται οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, τα σπίτια, εννοείται ότι δημιουργούνται απώλειες δισεκατομμυρίων, οι οποίες όσο μπορούμε πρέπει να τις προλάβουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως, γιατί θα είναι σε εξέλιξη αυτό το, αυτό το πρόγραμμα. Εδώ είναι καλό να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.